σας θύμισα τώρα, ε. Fame Story. Η εποχή του απόλυτου ξεκατενιάσματος στα reality. Πάνε αυτά. Πάνε και οι ταλεντάρες που θα γίνονται σαν όλοι μεγάλα ονόματα. Όπως η Νατάσα Ζενετζή. Πού είστε εσείς? Εμείς που είμαστε? Σας χάσαμε. Τη Νατάσα εννοείς εμένα. Ναι. Χαμένη ακόμα. Εμείς όμως τη βρήκαμε στην Τίνο. Τα χάσατε. Προς το παρόν μεγαλώνω δύο πολύ όμορφα κοριτσάκια και έχω αναλάβει το ρόλο της μαμάς που μου γεμίζει αρκετά την ώρα μου και τη ημέρα μου και δεν έχω χρόνο για τίποτα. Βρε, μήπως βλέπεις την Άσπα Τσίνα? Πού να είναι κι αυτή? Το μετανιώσετε καθόλου? Που πήγα στο Fame Story? Όχι, ήταν τέλεια. Ήταν τέλεια. Τέλεια εμπειρία, τέλεια στιγμή. Μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες. Ποιος τις έκλεισε? Ίσως θα έπρεπε να έχω χειριστεί αλλιώς τα πράγματα μέχρι τώρα, αλλά όχι. Ό,τι έχει φέρει η ζωή είναι πολύ όμορφο. 2004 ήταν όταν την είδαμε στο Fame Story. 2 χρόνια αργότερα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον συνθέτη Αλέξη Σέρκο. Και έτσι άφησε την καριέρα της και το θρυλικό τραλαλά. Τραλαλά, με κάνεις τραλαλά, να νιώθω τραλαλά, μωρό μου τραλαλά. Είμαι με έναν τρόπο, είμαι στη μουσική. Τώρα είμαι στη μουσική μέσω του Αλέξη, του άντρα μου, που γράφει τραγούδια. Κάνω demo. Είμαι η τραγουδίστρια των demo. Είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα, έτσι? Είναι αρκετά. Είναι πάρα πολύ. Έχουν τελειώσει δουλειές, δεν υπάρχουν ούτε σχήματα πάρα πολλά. Αλλά έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν δύσκολη αυτή η δουλειά, πόσο μάλλον τώρα στην κρίση. Μόνο 2 μπουμπούκια από reality άνθησαν μέσα στην κρίση. Φανταστική ήταν η Ελευθερία. Καλά, και η Ήβη ήταν θεά, θεά. Ήταν και οι δυο τους πολύ ωραίες. Πάλι καλά λοιπόν που από το reality φτάσανε ως εκεί. Να είναι καλά ο Μουρατίδης και η Κούκα.